Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης επιλογές. Έναν παράνομο ξενώνα, στον οποίο διέμεναν ηλικιωμένα άτομα, εντόπισαν σήμερα οι άντρες της αστυνομίας στο Λιθότοπο. Η ύπαρξή του αποκαλύφθηκε όταν μία από τις τροφίμους εθεάθη να κυκλοφορεί στο Λιθότοπο με τον νυχτικό της. Ο φαρμακοποιός, ο κ. Γιώργος Στάτσιος, που την είδε, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και αμέσως άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Μέσα σε άθλιες συνθήκες ζούσαν 11 ηλικιωμένοι σε ξενώνα στον λιθότοπο του Δήμου Ηράκλειας εδώ και 2 μήνες, σύμφωνα με τις αρχές. Η ύπαρξη του παράνομου γυροκομείου αποκαλύφθηκε όταν μία ηλικιωμένη εθεάθη να κυκλοφορεί στο χωριό με τον νυχτικό της, χωρίς να γνωρίζει πού βρίσκεται και χωρίς να τη γνωρίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Ο φαρμακοποιός της περιοχής Γιώργος Τάτσιος, που την είδε, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Και αμέσως άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της περίεργης αυτής της ιστορίας. Πώς αποκαλύφθηκε όλο αυτό? Ήρθε μια κυρία και χάθηκε στην Ηράκλειο, στο παζάρι σήμερα. Ειδοποιηθήκαμε ως κοινωνική υπηρεσία του Δήμου από την αστυνομία και από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο της η ιστορία και καταλήξαμε εδώ που είμαστε. Διαπιστώθηκε ότι μέσα υπάρχουν φιλοξενούμενοι 11 υπερήλικες με προβλήματα κινητικά, νοητικά προβλήματα. Κατάκητοι, δεν μπορούν να σηκωθούν, να αυτοεξυπηρετηθούν, αυτά. Λειτουργεί ως γυροκομείο αυτός ο ξενώνας? Δεν ξέρουμε εμείς πώς γυροκομείο. Βασικά εμείς στο Δήμο δεν έχουμε καμία αίτηση για αδειοδότηση γυροκομείου. Δεν υπάρχει. Που σημαίνει δηλαδή, δεν ξέρω από πού προκύπτει ότι είναι γυροκομείο ή κάτι άλλο. Σαφώς υπάρχει ένα θέμα εδώ, υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπήκατε εσείς μέσα? Μπήκα. Κατάσταση. Τι να σας πω, όχι και το πολύ ευχάριστη κατάσταση, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη κατάσταση, κατάκητοι άνθρωποι, δεν μπορούν να συνοηθείς, δεν μπορούν να σε απαντήσουν, δεν μπορούν να μιλήσουν, να δώσουν μια σωστή περιγραφή. Έχουν έρθει από κάπου αλλού? Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι της περιοχής μας, είναι παλού αυτοί οι άνθρωποι, έχουν έρθει εδώ, δεν ξέρω από ποια μέρη έχουν φτάσει εδώ στο Λιθότοπο, δεν γνωρίζουμε ιδιαίτερα πράγματα. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που τους... Υπάρχει ένας κύριος εδώ που τους φροντίζει, έτσι λέει αυτός, αλλά δεν ξέρουμε και περισσότερο, δεν ήμασταν ποτέ παρόντες εδώ. Τι σας είπε? Ορίστε. Τι σας είπε? Τίποτα, μας είπε ότι είναι μια προσπάθεια που θα αντιοδοτηθεί, θα γίνουν ενέργειες, κάτι τέτοιο. Η αστυνομία ειδοποίησε τον Δήμο Ηράκλειας και ειδοποιήθηκε να μεταβεί στην περιοχή κοινωνική λειτουργός, η οποία με τη σειρά της ειδοποίησε την εισαγγελέα και δόθηκε αμέσως εντολή να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων. Στο σημείο έφτασαν αστερονφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους ηλικιωμένους, άντρες και γυναίκες, προκειμένου να τους διακομίσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών για εξετάσεις και να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Βεβαίως ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, σαφώς, μα εδώ έχουμε από την πρώτη στιγμή τον αστυνομικό διοικητή του τμήματος της Ηράκλειας, τον υποδιοικητή, άλλους αστυνομικούς οπωσδήποτε. Και τώρα περιμένουμε τη διακομιδή αυτών των ανθρώπων να φύγουν από εδώ, να σφραγιστεί το οίκημα. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης από εδώ και ύστερα να δει τι τρέχει εδώ μέσα, τι γίνεται, γιατί γίνεται και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε στο νοσοκομείο τώρα? Από εδώ θα φύγουν, θα πρέπει να πάνε να εξεταστούν και αφού γίνει η διαπίστωση των όποιων προβλημάτων έχουν, από εκεί πέρα σαφώς θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι οικογένειες που υποθέτω ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν εδώ θα έχει κάποια επαφή με τις οικογένειες και θα μπορέσει να τους πει ότι ξέρετε αυτό και αυτό γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Ορισμένοι κάτοικοι του χωριού, όπως υποστήριξαν στις δηλώσεις τους, γνώριζαν ότι στο συγκεκριμένο ξενώνα φιλοξενούνταν ηλικιωμένα άτομα. Ωστόσο δεν ήξεραν από πού είχαν έρθει και τι έκαναν. Άλλοι πάλι δεν είχαν ιδέα το τι ακριβώς συνέβαινε στο οίκημα. Τους βλέπαμε στη Χάση και στη Βέξη, αλλά δεν ξέραμε τι ήταν, από πού ήρθαν, ποιος τους έφερε, τίποτα. Βγαίναν έξω και κουβαλούσαν? Όχι, 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 δεν βγαίνανε. Εκεί μέσα στην αυλή καθόντουσαν. Συγκεκριμένα προχθές πέρασα προς τα εκεί και είδα μια αγριά. Καθόταν έτσι στην καρέκλα μέσα στην αυλή. Καλαμιές μπροστά να μην φαίνονται. Αυτά, δεν ξέρουμε πολλά. Μόνο αυτό. Δεν υπήρχε ούτε φασαρία. Ήσυχη, δηλαδή ήσυχη μεγάλη. Τους είδα κάνα 2 φορές έξω που καθόντουσαν. Δεν είχε τίποτα, πρόβλημα δεν υπήρχε. Ούτε 11 άτομα ήταν. Εγώ άκουσα για 8 άτομα.
Τώρα μπορεί να ήταν και 11, αλλά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν βγαίνανε έξω οι άνθρωποι. Κάνα δύο φορές είχαν πάει να ψωνίσουν κάτι προσπαθά και αυτά. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δηλαδή όλα, όλα ήταν normal. Ούσε σαν γυροκομείο, σαν τι ήταν. Αυτό δεν ξέρουμε πώς το λειτουργούσε το παιδί αυτό. Τι να σας πούμε. Δηλαδή όλα γίνανε, η ιδέα δεν είχε κανένας μέσα στο χωριό. Ξέρουμε κάποιοι, εγώ δεν την είδα προσωπικά, ξέρουμε ότι κάποιοι μείναν μέσα, νοικιάστηκε τώρα τι και πώς και γιατί. Λοιπόν, αυτά καταγράψαμε σήμερα το μεσημέρι στον Λιθότοπο. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή με τον παράνομο οίκο Ευγυρίας, το παράνομο γυροκομείο το οποίο λειτουργούσε δύο ολόκληρους μήνες στον Λιθότοπο και από ό,τι ακούσατε και οι κάτοικοι της περιοχής, κάποιοι έβλεπαν τους ηλικιωμένους εκεί να κυκλοφορούν μέσα στον χώρο του Ξενώνα. Κάποιοι άλλοι το προηγούμενο διάστημα έκαναν βόλτες στο χωριό και πραγματοποιούσαν αγορές από ένα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Άλλοι πάλι όμως δεν είχαν αντιληφθεί οτιδήποτε σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή. Πάντως οι αρχές βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, τόσο η αστυνομική όσο και ο Δήμος Ηράκλειας. Εκεί ήταν, όπως είδατε, και ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κουτσάκης, και ξεκίνησε η υπόθεση αυτή να ξετυλίγει το κουβάρι, έτσι ώστε να πέσει φως στην όλη αυτή περίεργη υπόθεση. Αυτός λοιπόν ο παράνομος Ξενώνας λειτουργούσε στην περιοχή δύο μήνες, από τον περασμένο Αύγουστο, όπως λέει το ρεπορτάζ, και σήμερα έπεσε φως στην υπόθεση αυτή και βεβαίως σε αυτό βοήθησε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία κυκλοφορούσε στην περιοχή. Όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ, αντιλήφθηκε τη γυναίκα αυτή, είδε τη γυναίκα αυτή ο κύριος Γιώργος Τάτσιος, ο οποίος είναι φαρμακοποιός της περιοχής, ειδοποίησε τις αρχές. Οι αρχές στη συνέχεια τον Δήμο Ηράκλεια, στην κοινωνική λειτουργό, και στη συνέχεια είδαμε το τι ακριβώς έγινε και παρενέβηκε εισαγγελέας, όπως λέει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τάτσιο, τον φαρμακοποιό της περιοχής, είναι αυτό της μάρτυρας για το τι ακριβώς έγινε, θα μας πει περισσότερα. Κύριε Τάτσιο, καλό βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κώτα, καλησπέρα στους τηλεθέατες. Λοιπόν, είδατε εσείς την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία κυκλοφορούσε στο χωριό με μία νυχτικιά. Τι ακριβώς συνέβη? Στις 8.30 το πρωί πηγαίνοντας για τη δουλειά μου, λίγα μέτρα πιο πέρα από το φαρμακείο μου, στο κρεοπωλείο συγκεκριμένα, έξω από το κτίριο, από την πίσω πλευρά, είδα μια ηλικιωμένη κυρία γύρω στα 80, που φορούσε το νυχτικό της και κρατούσε μια τάβλα από κρεβάτι, προφανώς ήταν, ένα ξύλο, πάνω στο οποίο στηριζόταν. Και περπατούσε εκεί γύρω στο πεζούλι. Υπέθεσα ότι ήταν κάποια ξένη γυναίκα, ίσως από κάποιο σπίτι εκεί τριγύρω, που βγήκε να κάνει να πάρει τον αέρα της, κάτι τέτοιο. Μετά από λίγη ώρα ήρθε ο κρεοπόλης από το φαρμακείο και μου είπε ότι αυτή η κυρία του ζητούσε τη βοήθεια. Ναι. Δεν ήταν και τόσο, δεν ήταν τόσο λογική σε αυτά που έλεγε, δεν μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανθρώπων που απευθυνόταν και ζητούσε τη βοήθειά του. Καλέσαμε την αστυνομία. Και μετά έγινε όλο αυτό το οποίο είδατε, ξέρετε και κάνατε και το ρεπορτάζ. Ήρθε η αστυνομία, ήρθαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηράκλειας και επιλήφθηκαν το θέμα τους. Κύριε Τάτσιο, η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν ταλαιπωρημένη. Πώς την είδατε? Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκεί από τέλη Αυγούστου περίπου. Mm-hmm. Συγκεκριμένα στις 30 Αυγούστου μπήκε μέσα στο φαρμακείο ένας 50χρονος περίπου, ο οποίος έφερε κάποιους ηλικιωμένους, εγώ δεν τους είδα όταν τους έφερε, αλλά μπήκε στο φαρμακείο και μου ζήτησε να του δώσω το κωδικό από το ίντερνετ, κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το κάνω, δεν μπορούμε εμείς φαρμακοποιοί να δίνουμε το ίντερνετ, λόγω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για να στείλει κάποιο email, δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να το ήθελε, ίσως για να παρακολουθεί με κάποιες κάμερες, δεν ξέρω, και μου είπε ότι έφερε συγγενείς του στο διπλανό ξενοδοχείο που εδώ και 8-9 χρόνια είναι κλειστό. Έφερε κάποιους συγγενείς του για να γλιτώσουν τα ενίκια από εκεί όπου πλήρωναν κάπου αλλού, μου είπε ότι είναι κριτική συγκεκριμένα, για να κάνουν οικονομία. Τους έφερε όλους εδώ να μείνουν για να κάνουν οικονομία από τα ενίκια.
Και όταν το ρώτησα αν έχει κουζίνα το συγκεκριμένο κτίριο για να μαγειρεύουν εξυπηρετούς, ναι, ναι, μου λέει, υπάρχουν όλα κτλ. Έκτοτε, κανείς από αυτούς δεν βγήκε έξω από αυτό το κτίριο και μάλιστα τοποθετήθηκε κάτι που μας έκανε μεγάλη εντύπωση, τοποθετήθηκε μια καλαμωτή γύρω-γύρω μπροστά στην πρόσωψη του κτιρίου, ώστε να μην μπορούμε να δούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Mm-hmm. Υπέθεσαν, υποθέσαμε, εν πάση περιπτώσει, επειδή συνέπεσε με την περίπτωση κρουσμάτων κορονοϊού σε γυροκομεία, ενδεχομένως, λέμε, μπορεί να είναι κάποιοι που βρέθηκαν θετικοί και για να προφυλάξουν τους υπόλοιπους, ίσως να τους έφεραν σε απομόνωση. Έγινε επικοινωνία με το αστυνομικό τμήμα Ηράκλειας τότε και μας είπαν ότι κάτι τέτοιο είναι πέρα για πέρα παράνομο, διότι όταν βρίσκονται θετικά κρούσματα μπαίνουν σε καραντίνα στην περιοχή όπου εντοπίζονται και η αστυνομία είναι υπεύθυνη για να ελέγχει μήπως κάποιος σπάσει αυτή την καραντίνα. Οπότε σε περίπτωση που τους είχαν φέρει και ήταν τέτοια περιστατικά θα έπρεπε να το γνωρίζει το αστυνομικό τμήμα Ηράκλειας, κάτι που δεν συνέβαινε. Ωστόσο όλο αυτό το 1,5 μήνα δεν βλέπαμε καμία κίνηση. Δεν ψώνιζαν από την τοπική αγορά, δηλαδή σήμερα μάθαμε ότι ήταν 10-11 ηλικιωμένοι, ποτέ δεν πήραν ούτε ένα φάρμακο από εμένα που είμαι δίπλα, κολλητά σε αυτό το κτίριο και ποτέ δεν άκουσα ομιλίες μέσα από αυτό το κτίριο. Μάλιστα. Τόσο που υπέθεσα ότι ενδεχομένως και να τους είχαν πάρει, μπορεί να είχαν φύγει. Σήμερα λοιπόν μάθαμε άλλα πράγματα, λυπηρά πράγματα που πράγματι δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν δίπλα μας. Μια αναπνοή από εκεί που μένουμε. Κύριε Τάτσιο, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και τα όσα μας αναφέρατε. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει από εδώ και πέρα και ποια θα είναι η εξέλιξη του θέματος. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Και από τον κύριο Τάτσιο θα πάμε στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιρών, την κυρία Ευαγγελία Τανταλάκη που είναι μαζί μας. Κυρία Τανταλάκη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Η τοπική κοινωνία σοκαρίστηκε όπως επίσης και εσείς αλλά και όλη η Περιφερειακή Ενότητα Αιρών στο άκουσμα της είδησης ότι λειτουργούσε ένας παράνομος οίκος ευγυρίας, ένα παράνομο γυροκομείο σε έναν ξενώνα στο Λιθότοπο και βέβαια οι συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων ήταν απαράδεκτες μέχρι και άθλιες. Έτσι είναι όπως τα λέτε κύριε Κώτα, παρακολούθησα το ρεπορτάζ. Από το μεσημέρι ειλικρινά έχουμε μείνει άφωνοι με όλο αυτό το πράγμα που συνέβαινε εδώ και 1,5 μήνα δίπλα μας, δίπλα στο φαρμακείο του κυρίου Τάτσιου, μέσα στο χωριό, στην υπηρεσία μας. Έγινε γνωστό αυτό το μεσημέρι. Η κοινωνική λειτουργός του Δήμου Ηράκλειας επικοινώνησε με τους κοινωνικούς λειτουργούς της δικιάς μας υπηρεσίας στην προσπάθειά της να δει πώς θα χειριστεί το θέμα. Είπε τι ακριβώς συνέβαινε, τότε πληροφορηθήκαμε κι εμείς και μάλιστα σχηματίσαμε τη γνώμη ότι έγινε αυτές τις μέρες αυτό το συμβάν, αλλά όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων ήταν εδώ και 1,5 μήνα. Τη συμβούλεψε οι συνάδελφοι, η κοινωνική λειτουργία της υπηρεσίας μας να απευθυνθεί στην εισαγγελία για να δείτε ακριβώς γίνεται, να ενημερωθεί και η αστυνομία όπως και ενημερώθηκε. Εμείς όπως είχαμε, έπρεπε να υποχρέωση όπως ενημερώσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη και από εκεί και μετά ο Αντιπεριφερειάρχης ήρθε σε επικοινωνία και με τον Δήμαρχο του Δήμου Ηράκλειας. Επικοινωνήσαμε με το νοσοκομείο γιατί οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να άμεσα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για να γίνουν εξετάσεις. Ξέρετε ότι διανοίγουμε μια τόσο δύσκολη περίοδο και μάλιστα ξαφνιαστήκαμε γιατί εμείς είμαστε, θα πω μέσα σε εισαγωγικά, υπερήφανοι για τις 3 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων τις οποίες έχουμε στην περιφερειακή μας ενότητα και αυτές είναι η Κωστοπούλιο Στέγη, εδώ στις Σέρες, η Αλκμίνη στην Τερπνή και το Εκκλησιαστικό Γεροκομείο του Σιδηροκάστρου. Είμαστε σε συνεχή επαφή με όλες αυτές τις μονάδες κατόπιν εντολής του Υπουργείου να γίνονται συχνοί έλεγχοι γιατί καταλαβαίνουμε, βλέπουμε τι γίνεται με άλλα γυροκομεία. Είναι κοσμήματα και οι 3 οι μονάδες αυτές. Δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Τηρούνται όλα αυτά τα οποία ορίζονται από τον ΕΟΔΗ όσον αφορά τα μέτρα προστασίας. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα να έχουμε ένα τέτοιο οίκημα και να υφίστανται μια τέτοια ταλαιπωρία υπερήλικες οι οποίοι
Και δεν ήταν από την περιοχή μας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, γιατί ενημέρωσα και τη Γενική μας Διεύθυνση στην Δημόσια Υγεία στη Θεσσαλονίκη, ναι, και μας ενημερώθηκα από το Γενικό μας Διευθυντή ότι ο συγκεκριμένος, και αυτός πρέπει να είναι ο συγκεκριμένος, είχε, μετέφερε αυτούς τους τρόφιμους από ένα άλλο παράνομο οίκο ευγυρίες που είχε δημιουργήσει στο Πλαγιάρι, ναι, χωρίς καμία απολύτως άδεια, χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια και χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις, και αυτό η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Θεσσαλονίκης το έκλεισε πριν από ένα μήνα. Και μάλιστα είπε ο γενικός μας, αναρωτιόμασταν πού μεταφέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και τελικά αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν εδώ σε εμάς. Πήραν μου... τα... Ναι, ναι. Η υπόθεση πήρε το... Ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Το οίκημα μας σφραγίστηκε, οι τρόφιμοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και από εκεί προφανώς με τους κοινωνικούς λειτουργούς του νοσοκομείου σίγουρα θα... οι κοινωνικοί λειτουργοί του νοσοκομείου θα ανέλαβαν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν τους συγγενείς των ανθρώπων αυτών, για να δούμε ποια θα είναι η τύχη τους από εδώ και πέρα. Κυρία Τανταλάκη, γνωρίζετε ποια ήταν η εικόνα μέσα στο οίκημα, μέσα στον ξενώνα? Από πληροφορίες που έχω, εγώ δεν παρευρέθηκα εκεί, από πληροφορίες που έχω είναι ότι ήταν άθλια η κατάσταση, και μάλιστα όταν η κοινωνική λειτουργός επισκέφθηκε το χώρο μέσα, κάποιοι από τους, τους τροφίμους του χώρου εκεί, με τα προβλήματα που, όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα είχαν λόγω το ότι είναι και οι πυρήλικες και δεν μπορούσες να έχεις και μια σαφή εικόνα, εκείνο που είπαν απελευθερώστε μας, είμαστε σε φυλακή. Μάλιστα. Τώρα, κατά πόσο ισχύουν αυτά, αλλά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι περιγράφουν και οι κάτοικοι εκεί που δεν μπορούσαν, δεν έβλεπαν, μπήκαν οι φράκτες εκεί, οι καλαμιές, για να μην φαίνεται από μέσα. Και αν δεν συνέβαινε αυτό το γεγονός με την κυρία η οποία θεάθη να γυρίζει μέσα στο χωριό, δεν ξέρουμε πώς θα εξελισσόταν αυτό. Ήταν το πράγμα. Ήταν κλειδωμένοι μέσα στο οίκημα οι άνθρωποι δεν αυτοί? Δεν ξέρω αν ήταν κλειδωμένοι ή όχι. Κάποιοι, από ό,τι πληροφορήθηκα, ήταν και δεμένοι πάνω σε κάποια κρεβάτια. Δεμένοι. Δεμένοι, προφανώς. Ίσως γιατί θα είχαν αντιδράσεις, όχι για κάποιον άλλο λόγο, ίσως από τα φάρμακα που πιθανόν έπαιρνα και να είχαν διάφορες αντιδράσεις τέτοιες. Ειλικρινά είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός αυτό το πράγμα το οποίο ζήσαμε σήμερα. Ευτυχώς, θα πω, έστω και αυτή τη στιγμή βγήκε στην επιφάνεια και δόθηκε μια λύση. Κυρία Τανταλάκη, κάτι τελευταίο. Επειδή είστε χρόνια στο χώρο αυτό, είχε ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό εδώ στο νομό Σερών? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όπως σας είπα και προηγουμένως, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που έχουμε στην περιφερειακή μας ενότητα είναι άριστες από όλες τις απόψεις. Τέτοιου τύπου, δηλαδή με παράνομο, με παράνομο γεροκομείο δεν ξανασημειώθηκε? Όχι, έτσι, όχι, 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 όχι. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν με τον Λιθότοπο, με τα όσα ανέφερε και ο κύριος Τάτσιος, αλλά και η κυρία Τανταλάκη. Αλλάζουμε θέμα στο Δελτίο. Με κέντρο διασκέδασης στις Σέρες συνδέονται τα περισσότερα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, τα κρούσματα κορονοϊού. Συνολικά 9 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν χθες, από τα 7 να είναι νεαροί ηλικίας από 19 έως 23 ετών. Μάλιστα, σε συναγερμό βρίσκεται και το Τμήμα Μηχανολόγων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Σερών, καθώς έκλεισαν τα τμήματα των εργαστηρίων όπου φοιτούσε ο νεαρός φοιτητής, ενώ σε καραντίνα θα βρίσκονται για 14 ημέρες τόσο οι φοιτητές όσο και το διδακτικό προσωπικό. Αυξάνονται ξαφνικά τα κρούσματα κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα, σύμφωνα με τον ομίατρο Σερών, καθώς επιβεβαιώθηκαν 9 συνολικά κρούσματα και τα 7 εντοπίζονται σε νεαρές ηλικίες. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας 19 έως 23 ετών, τα οποία δεν έχουν συγγένεια μεταξύ τους και, σύμφωνα με τον ομίατρο, σχετίζονται με συρροή σε κέντρο διασκέδασης, το οποίο έκλεισε και δέχθηκε πρόστιμο και εργάζονταν στο κατάστημα αυτό.
Να πω εδώ ότι δεν ανήκουν, αυτά τα κρούσματα δεν ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα, άρα δεν έχουν συγγένεια μεταξύ τους από κάποια οικογένεια κτλ. Δεν σχετίζονται. Δείχνει όμως κάποια άτομα από αυτά να σχετίζονται με κάποιο κέντρο διασκέδασης. Τα τέσσερα κρούσματα, τρία-τέσσερα από αυτά τα εννιά φαίνεται να σχετίζονται από κάποιο κέντρο διασκέδασης, το οποίο το προηγούμενο Σάββατο σφραγίστηκε από την αστυνομία. Μπήκε και πρόστιμο. Ανησυχία όμως επικρατεί και στους χώρους του Τεϊσερών, καθώς επιβεβαιώθηκε κρούσμα στο τμήμα μηχανολογίας. Έτσι έκλεισαν τα τμήματα των εργαστηρίων όπου φοιτούσε ο νεαρός, ενώ σε καραντίνα βρίσκονται 14 μέρες οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό. Από εκεί και πέρα τηρήθηκε το πρωτόκολλο το υγειονομικό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν κλείσει τα συγκεκριμένα τμήματα των εργαστηρίων όπου φοιτούσε ο φοιτητής που παρακολουθούσε το μάθημα, και από εκεί και πέρα τέθηκαν σε καραντίνα 14 ημέρες όλο το διδακτικό προσωπικό και οι σπουδαστές. Δόθηκαν τα στοιχεία στον ΕΟΔΗ που πρέπει, όπως όφιλε να δοθεί, τα στοιχεία των φοιτητών κτλ. Για να γίνει η χνηλάτιση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε από τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία τι θα γίνει, ας πούμε, πού θα γίνει, σε ποιους χώρους απολίμανση, και να μας δώσουν οδηγίες. Τα κρούσματα αυτά δείχνει από τα 9 κρούσματα 2-3 να είναι από χωριά, από επαρχία, τα οποία όμως είναι και κοντά στην πόλη, οπότε εισέρχονται μέσα στην πόλη. Τα υπόλοιπα είναι στην πόλη μέσα και πολλά κρούσματα από αυτά είναι φοιτητές. Πρόκειται για φοιτητές που κινούνται εδώ στην πόλη, είτε είναι και σε ΡΕΗ, είναι και από άλλες περιφερειακές ενότητες, και φοιτητές εργάζονταν και μέσα, τα δύο κρούσματα εργάζονταν και μέσα στο κατάστημα αυτό διασκέδασης. Γι' αυτό κιόλας μιλήσαμε χθες και με τον πρόεδρο του ΔΕΗ, και ο πρόεδρος του ΔΕΗ κάποια τμήματα τα ανέστειλε και θα γίνει τηλεργασία πλέον και θα γίνουν και απολυμάνσεις μέσα στο ΔΕΗ, γιατί υπήρξαν άτομα πολλά αυτά που σπουδάζαν και στο ΔΕΗ των Σερών. Δεν νοσηλεύεται κανένας, όλοι είναι στα σπίτια τους. Φυσικά συμπτώματα έχουν, έτσι, πονοκέφαλο, πυρετό, πονόλεμο, κακουχία, απώλεια γεύσης έχουν πολύ. Το θέμα υγεία αυτών, από ό,τι φαίνεται, θα πάει καλά, δεν μας ανησυχεί προς το παρόν. Αυτό που μας ανησυχεί είναι η διασπορά. Γιατί αν μετακυλιστεί και κολλήσουν πάρα πολλά άτομα και νοσήσουν πάρα πολλά άτομα, τότε μπορεί να ξεφύγει, να νοσήσουν και μεγαλύτερες ηλικίες άτομα. Όπως και έχω τονίσει, πέρα από τις μεγαλύτερες ηλικίες άτομα, μπορεί να νοσήσουν και άτομα που είναι μικρά σε ηλικία, παιδιά κτλ., τα οποία έχουν χρόνια προβλήματα. Κάποιοι από τους φοιτητές που βρέθηκαν θετικοί έφυγαν για να μείνουν σε απομόνωση στα σπίτια τους. Ενώ όσοι ήταν εργαζόμενοι στο κέντρο διασκέδασης βρίσκονται σε απομόνωση και θα υποβληθούν σε νέα τεστ. Όσοι φοιτητές μείναν εδώ, είναι μόνοι στο σπίτι, επικοινωνούν και με τους δικούς τους. Συνήθως με τα ίδια συμπτώματα θα μείνουν ένα διάστημα 15-20 ημέρες απομονωμένοι στο σπίτι και θα τελειώσει εκεί το θέμα. Τώρα κάποιοι πρόλαβαν και φύγανε. Πήγανε στα δικά τους σπίτια, προφανώς. Θεώρησαν ότι είναι καλύτερο να πάνε στους γονείς τους, αν είχαν κάποια συμπτώματα και αφού έγινε αυτή η επαφή. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα άτομα καλύτερα είναι να μείνουν απομονωμένα στο δικό τους σπίτι εδώ παρά να κινηθούν. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος με τη μετακίνηση να κολλήσουν άλλα άτομα, αν κινηθούν με εκτέλη, τρένο κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι στους σπίτις που θα πάνε υπάρχει επικίνδυνοτητα να νοσήσουν οι γονείς τους ή τα συγγενικά τους πρόσωπα. Οπότε έτσι δεν προφυλάσσεις τους γύρους σου. Το πιο καλό θα ήταν να παραμείνουν στα σπίτια τους απομονωμένοι και να έχουν επικοινωνία. Αν δεν επιδεινωθούν τα συμπτώματά τους και δεν έχουν πρόβλημα, θα περάσει το 15ήμερο, το 20ήμερο που προβλέπεται και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Κάποια, εχνηλατούμε την κατάσταση, κάποια άτομα που εργάζονται μέσα στο κατάστημα, θα κινηθούν αυτές τις μέρες να κάνουν και το τεστ για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα άτομα που είναι θετικά. Πιστεύω αυτές τις μέρες θα πάμε. Προφανώς περιμένουμε και κάποιες μέρες να κυλήσουν για να έχουμε πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα. Γιατί αν είναι τα άτομα αυτά ήδη σε απομόνωση, έχουμε συνοηθεί, αλλά θα πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες για να έχουμε κάποιο αξιόπιστο αποτέλεσμα. Γιατί ξέρουμε ότι τις πρώτες τρεις-τέσσερις μέρες συνήθως, αν καταφύγεις να κάνεις κάποιο τεστ, θα βγει αρνητικό, θα είναι πλασματικό. Άρα θέλουμε συνήθως την 5η-8η ημέρα να κάνουμε το τεστ για να έχουμε αποτέλεσμα σωστό, έτσι, γιατί μπορεί να βγει και λάθος ψευδός αποτέλεσμα αν πάμε πιο νωρίς. Ο νομίατρος Σερών πάντως συνιστά ψυχραιμία, καθώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, και τονίζει ότι πρέπει να εφαρμόζουμε σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης και κυρίως εστιάζει στη σωστή χρήση της μάσκας. Εγώ θέλω να είμαστε ψύχρεμοι, να μην ανησυχούμε ιδιαίτερα και να είμαστε λίγο νυφάλοι, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζουμε σωστά τα μέτρα. Το έχω πει επανειλημμένως, το επαναλαμβάνω συνέχεια, αλλά βλέπω ότι κάποιοι αδιαφορούν και δεν εφαρμόζουν σωστά τα μέτρα, ειδικά τη μάσκα.
Χωρίς την εφαρμογή της μάσκας, να ξέρετε, ο ιός θα εξαπλωθεί. Και το βλέπουμε όσο, πόσο γρήγορα μπορεί πολλές φορές να εξαπλωθεί άμεσα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μπορεί να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Βλέπουμε και άλλες περιφερειακές ενότητες έχουν γίνει και lockdown. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα για να προσέξουμε για την περιφερειακή ενότητα Σερών να μην έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Ο νομίατρος πάντως συνιστά ιδιαίτερη προσοχή και στους επιχειρηματίες ώστε να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας. Έχω πει επανειλημμένο ότι η προσοχή πρέπει να δείξουν όλοι μας την προσοχή, αλλά ιδιαίτερα πιο πολύ στα σχολεία και στα κέντρα διασκέδασης. Φαίνεται ότι τα κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, μπαρ κτλ. Συντελείται μια κατάσταση πέραση χορτισμού και είναι πιο εύκολο να υπάρξει μετάδοση. Το έχω πει επανειλημμένο ότι αν αυξηθούν τα κρούσματα θα υπάρξει πρόβλημα σε όλους μας. Θα πρέπει να δείξουν όλοι οι επαγγελματίες ιδιαίτερη προσοχή, να φερθούν επαγγελματικά για να αποφύγουμε περαιτέρω κρούσματα. Αυτό που θα είναι το πιο βασικό από όλα, το πιο βασικό μέτρο είναι η εφαρμογή της μάσκας, η σωστή εφαρμογή της μάσκας όμως θα τονίσω. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο ΔΥ ανακοίνωσε 508 νέα κρούσματα και σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, 8 είναι τα νέα κρούσματα για την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Τα είχαμε ανακοινώσει τα 7 χθες μαζί με τον κύριο νομίατρο, τον κύριο Αναστασιάδη. Επομένως, λοιπόν, σήμερα έχουμε 8 κρούσματα. Από εκεί και πέρα, τα βλέμματα, από ό,τι λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, είναι στραμμένα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και Κοζάνη, με την τελευταία να είναι η πρώτη κόκκινη περιοχή στην χώρα. Και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει lockdown 14 ημερών στην Κοζάνη, αλλά τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά. Τώρα αυτό γιατί, ο κύριος Χαρδαλιάς το ξέρει. 2 θάλαμοι αρνητικής πίεσης δημιουργούνται στο νοσοκομείο Σερών με δωρεάν της Φριμπράν. Με το χρηματικό ποσό που δορίζεται δια της Προέδρου της Μεγάλης Σεραϊκής Εταιρείας Παραγωγής Μονωτικών Υλικών της κυρίας Αναστασιάδου, θα ανακαινιστούν και οι 2 επιπλέον θάλαμοι. Οι εργασίες, όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Νίκος Φαρμάκης, έχουν ήδη ξεκινήσει και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη. 2 θάλαμοι αρνητικής πίεσης δημιουργούνται στο νοσοκομείο Σερών με δωρεά της Φιμπράν. Με το χρηματικό ποσό που δορίζεται δια της Προέδρου της Μεγάλης Σεραϊκής Εταιρείας Παραγωγής Μονωτικών Υλικών, κυρίας Μάριας Αναστασιάδου, θα ανακαινιστούν και 2 επιπλέον θάλαμοι. Οι εργασίες, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του νοσοκομείου, κ. Νικόλαο Φαρμάκη, έχουν ήδη ξεκινήσει και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Βρισκόμαστε έξω από τη μονάδα παλιά ΕΤΣ και πρώην πνευμονολογική κλινική. Εδώ με δωρεά του Ομίλου Φιμπράν και να ευχαριστήσουμε ξανά την κυρία Μαρία Αναστασιάδου, την πρόεδρο του Ομίλου, ανακοινίζει πλήρως την κλινική και δημιουργούμε 2 θαλάμους αρνητικής πίεσης και άλλα 2 δωμάτια. Ξεκίνησε όπως πριν από 2 μέρες ξεκίνησε, βλέπετε τα έργα τρέχουν, έχουν γίνει πολλές εργασίες μέσα στο διήμερο και ευελπιστούμε το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου να είμαστε έτοιμοι. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο Σερών δεν διέθετε μέχρι σήμερα θάλαμο αρνητικής πίεσης. Οι ανακαινισμένοι χώροι θα χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον προκύπτουν έκτακτες περιπτώσεις όπως ύποπτα κρούσματα COVID-19. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Σερών λειτουργεί μία κλινική για ύποπτα κρούσματα κορονοϊού και μία δεύτερη που δέχεται και επιβεβαιωμένα κρούσματα τα οποία στη συνέχεια διακομίζονται στα νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19. Οι νέοι χώροι θα έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 12 ασθενών. Οι 2 δίκλινους θαλάμους αρνητικής πίεσης και άλλους 2 θαλάμους δίκλινους. Αυτή η κλινική θα βρίσκεται stand-by. Αν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, τότε θα επαντρωθεί. Γιατί μπορεί να την έχουμε και να κάθονται 6 μήνες και να μην κάνουν τίποτα. Άρα, μόλις θα παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, από τους γιατρούς που υπάρχουν θα την επαντρωθεί. Μπορούσε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Δηλαδή, αν χρειαστεί να νοσηλεύσουμε κάποιους ασθενείς με COVID, μπορούν να μπουν εδώ μέσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 κλινικές μόνο για ύποπτα και μάλλον μία για ύποπτα και μία χρησιμοποιούμε και για ύποπτα και για βεβαιωμένα. Αλλά συνήθως τα βεβαιωμένα δεν τα κρατάμε, μας τα παίρνουν στη Θεσσαλονίκη. Αν χρειαστεί να νοσηλεύσουμε θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Κάθε μέρα φροντίζουμε να γεμίζετε το καλάθι σας με ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Γραβιέρα αμφιλοχίας με 8,95 το κιλό. Πασάτα ντεσάντις 680 ml μόνο 85 λεπτά. Γαλοπούλα καπνιστή το διαλεγμένο μόνο 6,52 το κιλό. Στραγιστό γιαούρτι Σεργάλ πλήρες και ελαφρύ. 2-1 δώρο μόνο 1,99. Αλλά και σαμπουάν ορζέν μονές συσκευασίες στη μισή τιμή. Και όλα τα τένα πάντς 35% πιο φθηνά.
Επιπλέον, στα καταστήματά μας σας προσφέρουμε νόστιμα, μαγειρεμένα, σπιτικά φαγητά ημέρας σε μεγάλη ποικιλία για όλες τις γευστικές απαιτήσεις. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Εντατική είναι η έλεγχη για την τήρηση των μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό. Σήμερα τα συνεργεία του υγειονομικού ελέγχου της περιφέρειας βρέθηκαν στον Δήμο Βυσσαλτίας και συγκεκριμένα στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, στα κηλικεία και στα καταστήματα, αλλά και σε καφενεία της περιοχής. Εντατική είναι η έλεγχη για την τήρηση των μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό. Σήμερα τα συνεργεία υγειονομικού ελέγχου της περιφέρειας βρέθηκαν στο Δήμο Βυσσαλτίας και συγκεκριμένα στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, στα κηλικεία και στα καταστήματα αλλά και τα καφενεία της περιοχής. Ήδη αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από επόπτες υγείας και από γιατρούς βρίσκεται στην περιοχή της Βυσσαλτίας, όπου θα γίνουν οι έλεγχοι πρώτα στην μονάδα φροντίδες ηλικιωμένων, γιατί έχουμε εντολή από το Υπουργείο να κάνουμε ελέγχους στις μονάδες φροντίδες ηλικιωμένων αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Παράλληλα θα κάνουν έλεγχο και στα κηλικεία των σχολείων της περιοχής, και εκεί είναι μία από τις αρμοδιότητες που έχουμε για να δούμε τι ακριβώς υπάρχουν μέσα στα κηλικεία και αν συμμορφώνονται οι κηλικιάρχες με τις εντολές που έχουν από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το τι πουλούν μέσα στα κηλικεία. Και παράλληλα θα γίνει έλεγχος και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αν τηρούνται τα μέτρα για τον κορονοϊό. Δηλαδή, κυρίως η μάσκα, τα αντισηπτικά, οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται στα καφενεία, γιατί στις τοπικές κοινότητες πρόκειται για καφενεία. Δεν έχουμε μεγάλους χώρους όπου συνοστίζονται πολλοί κόσμος, όπως συμβαίνει μέσα στην πόλη των Σερών ή σε μεγαλύτερες πόλεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα και γίνονται συστάσεις. Ωστόσο, τα συνεργεία μετά από μια σειρά συστάσεων αναμένεται να προχωρήσουν και σε πρόστιμα. Για το σκοπό αυτό έχουν εμφοδιαστεί με ειδικό μπλοκ που θα σημειώνει τις παραβιάσεις για τα μέτρα για τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχουν πέσει πρόστιμα. Γίνονται συστάσεις και πέρα από κάποια μεγάλα καταστήματα στα οποία παρατηρήθηκε τώρα τις τελευταίες μέρες συνωστισμός, εμείς στους ελέγχους που κάνουμε γίνονται σε πρώτη φάση συστάσεις για να τηρούνται τα μέτρα, αλλά αν στους επαναλαμβανόμενους ελέγχους διαπιστώσουμε ότι ενώ έχουν ενημερωθεί που όλοι πιστεύω είμαστε ενημερωμένοι στο τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αν δεν έχουν συμμορφωθεί, εκεί θα βάλουμε και πρόστιμα. Μας έχουν σταλεί από τη Γενική μας Διεύθυνση από τη Θεσσαλονίκη τα ιδιαίτερα μπλοκ με τα οποία επιβάλλουμε τα πρόστιμα και θα προχωρήσουμε και στην επιβολή προστήμων. Η μάσκα πάντως δεν χρησιμοποιείται σωστά. Και σύμφωνα μάλιστα με τον ομίατρο Σερών, πολλοί, ειδικά στα καταστήματα, τη φορούν με λάθος τρόπο. Μόνο και μόνο για να αποφύγουν το πρόστιμο. Το πιο βασικό μέτρο είναι η εφαρμογή της μάσκας, η σωστή εφαρμογή της μάσκας όμως θα τονίσω, γιατί πολλές φορές η μάσκα δεν εφαρμόζει σωστά και από εμάς όλους και από τα καταστήματα. Βλέπουμε πολλές φορές άτομα που δουλεύουν στα καταστήματα να μην χρησιμοποιούν μάσκα ή να χρησιμοποιούν υποτυπωδώς απλώς και μόνο για να αποφύγουν το πρόστιμο. Και δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά η μάσκα, είναι το πρώτο που πρέπει να εφαρμόζουμε και τα υπόλοιπα μέτρα που έχει, το κράτος που έχει αναγγείλει θα πρέπει να εφαρμόζονται. Αποστάσεις, φυσικός αερισμός, τα βασικά είναι αυτά. Σύμφωνα πάντως με την κυρία Τανταλάκη, το επόμενο διάστημα θα επιβληθούν πρόστιμα σε όλους χωρίς διάκριση. Το πρόστιμο που μπαίνει για τη μάσκα είναι στον καθένα προσωπικά, στον πελάτη, στον πολίτη, ο οποίος θα βρεθεί μέσα στο χώρο και δεν θα φοράει μάσκα. Οπουδήποτε επιβάλλεται να φορούμε μάσκα και δεν τη φοράνε, εκεί σε εκείνους θα μπει οπωσδήποτε το πρόστιμο. Σε όλους δεν γίνεται διάκριση στο θέμα αυτό και οι καταστηματάρχες και οι πελάτες που βρίσκονται μέσα στο χώρο θα πρέπει να φοράνε μάσκα. Ακριβώς. Θα αρχίσουμε να επιβάλλουμε και πρόστιμα. Με λύπη το λέω, αλλά δυστυχώς σε μερικές περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι χρειαζόμαστε να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας έναν βούρδουλο για να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα αυτονόητα. Να αφήσουμε τη μιζέρια, ήταν η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Σπυρόπουλου στα παράπονα που ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες από επιχειρηματίες που έμειναν εκτός του προγράμματος ενίσχυσης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό.
Η βαθμολογία είναι κρυστάλλινη, είπε ο κύριος Σπυρόπουλος, για τις 999 αιτήσεις που κατέθηκαν στις ΣΕΡΕΣ και αυτό το διάστημα αξιολογούνται για να λάβουν τα χρήματα. Να αφήσουμε τη μιζέρια, προέτρεψε ο αντιπεριφερειάρχης ΣΕΡΟΝ κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, απαντώντας στα σχόλια των προηγούμενων ημερών σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό, καθώς κάποιοι επιχειρηματίες παραπονέθηκαν ότι έμειναν εκτός του προγράμματος. Έχουμε πει από την αρχή ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω τη μιζέρια και να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι πρωτοπόρο, εφαρμόστηκε ως πιλότος πρόγραμμα εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρομαι σε 150 εκατομμύρια ευρώ, σχεδιάστηκε με βάση τους ΚΑΔ που έδωσε η κυβέρνηση για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία και με βάση αυτά τα δεδομένα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Αρμόδια Επιτροπή και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν λέω ότι είναι το απόλυτο ή το δικαιότερο, αλλά πρέπει να γνωρίζουν οι ΣΕΡΕΣ και οι ΣΕΡΕΙ επιχειρηματίες και όσοι δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και αν μιλήσουμε για τους δικούς μας στην Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ που ενδιαφερόμαστε όλοι, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τα χαρτιά τους ηλεκτρονικά μέσω των λογιστών τους ή και ήδη ακόμα αν γνωρίζουν τους κωδικούς. Μάλιστα, ο κ. Σπυρόπουλος τονίζει ότι η βαθμολογία είναι κρυστάλλινη και έχει να κάνει με τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, κάτι που, όπως είπε, είναι και το δίκαιο. Η βαθμολογία είναι αντικειμενική, κρυστάλλινη, αδαμάντινη και ο καθένας όταν υποβάλλει το αίτημά του γνωρίζει ποια βαθμολογία παίρνει, η οποία κατά βάση, σας λέω, είναι με τη μείωση του τζίρου, που είναι και η μεγαλύτερη βαθμολογία, αρκεί να σας πω ότι το 70% της βαθμολογίας περίπου, ίσως και λίγο λιγότερο, αφορά την μείωση του τζίρου. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το δίκαιο, δηλαδή οι επιχειρήσεις που επλήγησαν πραγματικά με βάση τους ΚΑΔ, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και είναι από τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί, γνωρίζουν τη βαθμολογία τους και έτσι κανένας μα κανένας δεν μπορεί να τους πει το παραμικρό. Όσο για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ο αντιπεριφερειάρχης έκανε λόγο για 991 επιχειρήσεις που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους και αυτό το διάστημα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεών τους. Ήταν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, δόθηκε παράταση 3 ημέρες, 12 έχει κλείσει, τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία των δεδομένων. Από αυτά που γνωρίζω είναι, αν θυμάμαι καλά, ότι οι σεραϊκές επιχειρήσεις που επέβαλαν τελικώς είναι 991. Θα γίνει η επεξεργασία και σας είπα ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα και, όπως λέει χαρακτηριστικά το πρόγραμμα, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι χρήματα που θα δοθούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Και είναι χρήματα τα οποία δίδονται για να ενισχυθούν αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες, σας λέω, με γνώμονα βασικό το τζίρο που έχει πέσει και ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να ξοδευτούν υποφελία της επιχείρησής τους. Στα του Δήμου Σερών τώρα, στη γραμμή της αφετηρίας έρχεται η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για το νέο πρότυπο βιοκλιματικό κολυμβητήριο, κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Σερών, στο Ερωτικό Πάρκο της Ομόνιας. Μετά τη χθεσινή συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε μελέτη για το συγκεκριμένο έργο συνολικού προϋπολογισμού 957.000 ευρώ. Η σημερινή Δημοτική Αρχή επιδίωξε και διασφάλισε τη χρηματοδότηση της μελέτης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τη συνδρομή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανοίγοντας το δρόμο για ένα αναπτυξιακό έργο πνοής για όλο το Δήμο, δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κ. Σπύρος Μησερλής. Στη γραμμή της αφετηρίας εισέρχεται η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για το νέο πρότυπο βιοκλιματικό κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Σερών στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνιας. Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη ενέκρινε την εκπώνηση μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή, επικαιροποίηση, συμπλήρωση μελέτης κλειστού κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομόνιας Δήμου Σερών, συνολικού προϋπολογισμού 957.000 ευρώ». Η εκπώνηση της μελέτης αποτελεί αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου του νέου ενεργειακά αυτόνομου βιοκλιματικού κλειστού κολυμβητηρίου, για το οποίο είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 5,58 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου Σερών. Η σημερινή Δημοτική Αρχή επιδίωξε και διασφάλισε τη χρηματοδότηση της μελέτης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τη συνδρομή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανοίγοντας το δρόμο για ένα αναπτυξιακό έργο πνοής για όλο το Δήμο Σερών. Πράγματι, ένα μεγάλο έργο το οποίο θα γίνει στην πόλη των Σερών εκκινείται. Ξεκινάει.
και ξεκινάει με την δημοπράτηση της μελέτης για τη δημιουργία του βιοκλιματικού κολλημητηρίου, που όπως ξέρετε η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου είχε εξασφαλίσει με μια σύμβαση που είχε κάνει με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ένα ποσό κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, και η δική μας σημερινή διοίκηση από τον κύριο Χρυσάφη με τη συνδρομή του Υπουργείου Μεταφορών εξασφάλισε το ποσό αυτό του σχεδόν 1.957.000 ευρώ για την ακρίβεια, έτσι ώστε να γίνει μια μελέτη για τη δημιουργία του βιοκλιματικού κολλημητηρίου. Γιατί αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη αξία που έχει το κολλημητήριο όμως να είναι βιοκλιματικό, για να μπορεί να συντηρηθεί, γιατί τα χρήματα που απαιτούνται για τη συντήρηση ενός τεράστιου καινούριου σύγχρονου κολλημητηρίου είναι πάρα πολλά. Άρα λοιπόν ξεκινάμε τη διαδικασία αυτή, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μέσα στο 2021 θα ξεκινήσει η δημοπράτηση για την κατασκευή του έργου και ευελπιστούμε ότι να μπουν μπουλντόζες το τέλος του 2021. Είναι ένα έργο το οποίο θα το χαρεί ένα διαχρονική προσπάθεια, την οποία θα τη χαρούν στο μέλλον όλοι οι Σεραίοι. Η υπόφαση ήταν ομόφωνη. Βέβαια ήταν ομόφωνη η απόφαση. Ακριβώς για τη σημασία που έχει το έργο, τις λεπτομέρειες τις οποίες εκπώνησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, έτσι ώστε η όρη δημοπράτησης της μελέτης να είναι αυτή που πρέπει, έτσι ώστε να έχουμε μεγάλες μελετητικές εταιρείες που θα έρθουν να κάνουν προσφορές, και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε με τους ρυθμούς που υπολογίζουμε να πάνε. Η δημοπράτηση του έργου του σύγχρονου ενεργειακά αυτόνομου και βιοκλιματικού κλειστού κολλημητηρίου του Δήμου Σερών εκτιμάται μέσα στο 2021 και η έναρξη των εργασιών κατασκευής στο τέλος του επόμενου έτους. Supermarket Kansas. Εδώ βρίσκουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα σε εκπληκτικές προσφορές κάθε μέρα. Όλα τα υγρά πιάτο Nava 20% πιο φθηνά. Όλα τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών Τρεζεμέ, σερβιέτες και σερβιετάκια Λιμπρές στη μισή τιμή. Αφρόλουτρα Palmolive 600 έως 750 ml 1+1 δώρο. Κρεμοσάπουνα Lux, αντλίες και ανταλλακτικά 35% πιο φθηνά. Και μέχρι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, σνίτσελ χοιρινό νοπό ελληνικό, το κιλό μόνο 5,65. Γύρος χοιρινός νοπός ελληνικός, το κιλό μόνο 5,25. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Τα γραφεία της Θρακικής Εστίας Σερών προσπάθησαν να παραβιάσουν άγνωστοι χθες βράδυ. Ανάστατη η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, κυρία Ανθούλα Ευσταθοπούλου, εξηγεί στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές την εικόνα που αντίκρισαν το πρωί, καθώς οι δράστες δεν αφαίρεσαν κάτι, ωστόσο προκάλεσαν υλικές ζημιές. Αυτή ήταν η εικόνα που αντίκρισαν νωρίς το πρωί τα μέλη της Θρακικής Εστίας Σερών. Το τζάμι της πόρτας ήταν σπασμένο, ενώ έγινε και προσπάθεια παραβίασης της κλειδαριάς. Οι δράστες προσπάθησαν να παραβιάσουν την κλειδαριά, δεν τα κατάφεραν και μετά έσπασαν το τζάμι. Δεν μπόρεσαν να μπουν από εκεί ή κάτι τους φόβησε και έφυγαν. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι είδαμε μετά ότι το τζάμι της πόρτας από πάνω ήταν σπασμένο. Στη συνέχεια, όταν είδαμε επιτόπου το τι έχει γίνει, είδαμε ότι τρύπα από το τζάμι δεν ήταν επιτρεπτή ούτως ώστε να μπει κάποιος, εκτός αν έμπαινε κάποιο παιδάκι μικρόσωπο άτομο, αλλά θα ήταν επικίνδυνο να μπει γιατί θα κοβόταν. Αλλά μετά είδαμε, στην αρχή υπολογίσαμε ότι λέμε θα είναι κάποιος από κακία, έσπασε το τζάμι, δεν ξέρω εγώ, ή από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Τη στιγμή, ας πούμε, κάποιος περαστικός ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μετά είδαμε ότι προσπάθησε να παραβιάσει την κλειδαριά. Καλέσαμε την ασφάλεια, μπήκαμε μέσα, ευτυχώς δεν είχε μπει κανείς, όλα ήταν στη θέση τους. Προφανώς όταν πήγαν να παραβιάσουν την κλειδαριά και δεν μπόρεσαν, έσπασαν το τζάμι, αλλά ίσως ακούστηκαν από κάπου, δεν ξέρω τι να πω. Σοκαρισμένοι οι πρόεδρος και τα μέλη της Θρακικής Εστίας δεν μπορούν να εξηγήσουν αυτό που συνέβη και ποια είναι τα κίνητρα όσων επιχείρησαν να μπουν σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Να προσπαθούν να μπουν στην προκειμένη περίπτωση και σε πολιτιστικούς συλλόγους για να πάρουν τι, χρηματικά ποσά δεν υπάρχουν. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό, προσπαθούν να επιβιώσουν λόγω του κορονοϊού, λόγω της έλλειψης τόσων μηνών λειτουργίας. Το θέμα της δημοσιοποίησης και το ότι τα λέμε τώρα είναι ότι πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σε όλους
και ακόμη περισσότερο και τώρα, έτσι, είναι από τις λίγες φορές νομίζω ότι προσπαθούν να παρεβιάσουν πολιτιστικό σύλλογο. Στο παρελθόν, πριν από 10 περίπου χρόνια, είχαμε μια τέτοια ενέργεια που μας είχαν κλέψει λεφτά και αρκετά μεγάλο ποσό, και από τότε ήταν μέρες που θα γινόταν ο ετήσιος χορός μας, και για λίγες ώρες που έμεινε κλειστός ο σύλλογος, όταν επανήρθαμε, μας είχαν κλέψει πάνω από 2.000 ευρώ από το ταμείο. Και από τότε πλέον ούτε για λίγο αφήνουμε κάποια μετρητά, μόνο πολύ λίγα. Η μεγάλη στενοχώρια μας θα ήταν όχι τόσο πολύ τα λεφτά, αν και εφόσον έπαιρναν κάποια πράγματα που είναι όχι μόνο ανεκτήμητης αξίας, αλλά και συναισθηματικής, είτε από το μουσείο είτε από τις φορεσιές, οι οποίες για να γίνουν χρειάζονται και πολύ κόπο και, και μεγάλο κόστος. Εύχομαι να ελπίζω να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε κανέναν άλλον. Οι δράστες δεν έκλεψαν κάτι, ωστόσο προκάλεσαν ζημιές, οι οποίες ανέρχονται σε 200 ευρώ. Η πόρτα χάλασε, πρέπει να αλλάξουμε την πόρτα, κλειδαριά και το τζάμι. Ένα κοστολόγιο περίπου το λιγότερο 200 ευρώ, δεν είναι και λίγο για τις μέρες που βιώνουμε, έτσι δεν είναι? Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, με τον ενδιαφέρον να στρέφεται στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η Τουρκία παραμένει συνεπής στην προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην Σύνοδο, ενώ ο Πρωθυπουργός συνοδεύει, τον Πρωθυπουργό συνοδεύει στις Βρυξέλλες ο Σερρός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών θα συζητήσουν το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας μετά τις τελευταίες εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο πρόγραμμα του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Τουρκία παραμένει συνεπής στην προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της. Αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει την ίδια συνέπεια στην εφαρμογή των αποφάσεων που έχει ήδη λάβει, ώστε η συμπεριφορά της Τουρκίας να έχει τις ανάλογες συνέπειες, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος εχθές στη Σύνοδο. Είχα την ευκαιρία να ζητήσω από τον πρόεδρο Μισελ να προσθέσουμε στη συζήτησή μας και το θέμα των προκλήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τι δεν βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη. Και συμφώνησε ο πρόεδρος Μισελ, και το θέμα αυτό θα συζητηθεί αύριο. Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, όπως το έκανα ήδη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για τις νέες προκλητικότητες της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο, με την πρόσφατη έξοδο του Horus Reis εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, καθώς και την απαράδεκτη παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ σχετικά με τα βαρώσια στην Κύπρο. Δυστυχώς, η Τουρκία φαίνεται να παραμένει συνεπής στην προκλητική της και επιθετική της συμπεριφορά. Την ίδια συνέπεια επιβάλλεται να επιδείξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων που ήδη έχει λάβει, προκειμένου η συμπεριφορά αυτή, εφόσον συνεχιστεί, να έχει τις ανάλογες συνέπειες. Τον Πρωθυπουργό συνόδευε ο βουλευτής Σερρών κ. Τάσος Χατζηβασιλείου. Σταθερά στο πλευρό της Ελλάδας, η Γαλλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι το ζήτημα της Τουρκίας επανέρχεται στο τραπέζι υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων. Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Άγκυρας ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας. Στο μεταξύ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Το τελεσίγραφο που είχε δοθεί στην κυβέρνηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκπνέει τον Δεκέμβριο, όταν θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στην πράξη. Πάμε και μέχρι την Καβάλα τώρα, καθώς εκεί χθες βράδυ σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ δύο νεαρών έξω από το ΕΠΑΛ της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εκ των δύο.
Ένα περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής έξω από το χώρο του Τεχνικού Λυκείου Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, ένας πολίτης, πιθανότητα εκτός σχολικού συγκροτήματος, κόπηκε με γυαλί στον προάβλιο χώρο. Συμπλοκή δύο νεαρών αγοριών εξωσχολικών μπροστά από το πρώτο ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, δύο αγόρια από 18-20 ετών φέρεται να καυγάδισαν μπροστά ακριβώς από το πρώτο ΕΠΑΛ της Καβάλας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ο τραυματισμός του ενός. Σύμφωνα με τις πρώτες έγκυρες πληροφορίες του ένα Channel, τα δύο παιδιά δεν ανήκουν στο σχολείο του πρώτου ΕΠΑΛ, ενώ άμεση ήταν και η επέμβαση της αστυνομίας και των ανδρών της ομάδας Δίας για την καταγραφή του συμβάντος, αλλά φυσικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο νεαρό. Αμέσως έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο πολίτη, ενώ το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε την έκπληξη των μαθητών αλλά και των διερχόμενων πολιτών. Καθόταν 4 και λίγο παραπέρα και ακριβώς που είναι τα αίματα, ήρθε ένας από αυτούς και με ρώτησε αν έχω μια γάζα να τον δώσω, γιατί ο φίλος του λέει κόπηκε, λέει άσχημα. Και λέω, δεν ακούγαμε εμείς λογάζες, πιο κάτω λέω, έχει φαρμακείο άμα θέλει. Όχι, λέει, φωνάξε με, λέει, και το ασθενοφόρο. Λέω, δεν έχω, λέω, τίποτα. Και ξαφνικά έρθε το ασθενοφόρο, του πήρε, αλλά περπατούσε το παλικάρι. Δεν ήταν, δηλαδή, πεσμένος κάτω. Έπρεπε να κόβει και εκεί στον αστράγαλο, κάτω. Αυτό. Τίποτα άλλο. Και ξαφνικά είδαμε τα αίματα. Η ηλικία περίπου των δύο παιδιών. Τώρα τι να σου πω, από 18 μέχρι 22, 20, μέχρι κάπου εκεί. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώς με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσχερες χειρές με σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώς παροδικά αυξημένες στο Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν πρόσχερες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι μέχρι το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με εξασθένιση. Στις υπόλοιπες περιοχές, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και πρόσχερα στα ανατολικά, υπηρωτικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια. Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στις Έρες θα κοιμαθεί από 10 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25, στην Καβάλα από 9 έως 25, στη Δράμα από 7 έως 25, στην Ξάνθη από 9 έως 26, στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη από 12 έως 24 και στην Κομωτινή από 13 έως 24 βαθμούς. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς να είστε καλά, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.